Γεια σας, κορίτσια μου, τι κάνετε? Έχουμε καιρό να τα πούμε από τα αγαπημένα Ιουνίου. Σήμερα θα σας κάνω ένα review. Ένα review για ένα προϊόν το οποίο το πήρα σήμερα. Είναι της Bourjois, το Bronzing Primer. Είναι αυτό εδώ. Το είχα δει σε πολλά blog αμερικάνικα και αγγλικά, κυρίως αγγλικά νομίζω, περισσότερο αγγλικά. Και μπήκα στη διαδικασία να το αγοράσω, ψήθηκα πολύ εύκολα. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτό εδώ αντικαθιστά το bronzer σε πάστα της Chanel. Είναι η ίδια μορφή, είναι σε μορφή mousse. Είναι αυτή εδώ η μορφή. Είναι ένα χρώμα, μυρίζει σοκολάτα. Το προϊόν αυτό το αγόρασα με δικά μου χρήματα, έτσι. Δεν το αγόρασα από Ελλάδα, το παρήγγειλα μέσω ίντερνετ, μέσω eBay. Νομίζω η Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά θα έρθει. Θα έρθει σίγουρα. Μπορεί και να έχει έρθει. Μοιάζει με το άλλο bronzer το οποίο είχε ξανά η Bourjois, το οποίο ήταν αυτό. Ήταν σε μορφή σκόνης, αλλά ήταν powder, έτσι, και είχε πάλι την ίδια μυρωδιά. Μυρίζει σοκολάτα, μυρίζει απίστευτα, έχουν την ίδια μυρωδιά. Εγώ είχα μείνει ευχαριστημένη από αυτό, έτσι έχει και ωραία συσκευασία. Και ψήθηκα να πάρω και αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς, ψιλοαπογοητεύτηκα. Και επειδή άλλη μια κοπέλα με ρώτησε, μου λέει το έχεις αγοράσει και αυτά, γιατί είχε δει ότι είχα γενικά προϊόντα της Bourjois, λέω το αγόρασα, γι' αυτό είπα να το κάνω ένα review, γιατί ίσως πολλές το βλέπετε και σε βιντεάκια έτσι ξένων youtubers και αυτά να πάφονται και να το χρησιμοποιούν. Οπότε είπα να σας κάνω λιγάκι έτσι τόπου μία, ένα βιντεάκι να σας δείξω έτσι τι λέει. Λοιπόν, το προϊόν αυτό είναι 18 ml. Το αγόρασα μέσω eBay για 15 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχει εξωτερικό, μετά έξω θα αποστολίσω όλα μαζί 15 ευρώ. Και όπως σας είπα, αντικαθιστά την πάστα της Chanel, φυσικά δεν μπορεί να την αντικαταστήσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που απογοητεύτηκα είναι ότι τη Chanel, το mousse, η πάστα τέλος πάντων, είναι πολύ πιο σταθερή. Αυτό εδώ το πήρα, έτρεχε. Τώρα το έχω βγάλει από το ψυγείο. Και είναι σταθερό, που δεν είναι πάλι σταθερό. Πάλι δείτε το πώς είναι. Δεν είναι σταθερό. Τη Chanel είναι σταθερό, πολύ σταθερό. Αυτό εδώ ήταν νερό. Νερό όταν το πήρα. Εντάξει, θα μου πείτε και η ζέστη. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι στο ψυγείο δεν έχει σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, για να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τι κάνει στην ουσία, έτσι. Είναι ένα bronzer. Έχω τον καθρέφτη εδώ, γι' αυτό και κοιτάω. Δεν φοράω τίποτα. Πολύ λίγο πούδρα. Και έτσι λίγο τα μάτια από το πρωί. Το χρησιμοποιώ με πινέλο, θα πάρω ίσα ίσα αυτό εδώ που είναι στο καπάκι. Για να δούμε. Εδώ. Θα το απλώσω στο χέρι. Γιατί δεν υπάρχει αλλιώς περίπτωση να το δοκιμάσω. Λοιπόν. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Έχει καλό τελείωμα. Έχει τελείωμα σιλικόνης. Είναι καλό. Αλήθεια δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Το δοκιμάζω εδώ μπροστά σε εσάς. Στο χέρι έχει ήδη στεγνώσει. Ας πάρουμε κι άλλο. Το κάνω έτσι λίγο έντονο για να φανεί στην κάμερα. Όχι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, κοριτσιά. Εμένα μου άρεσε. Δεν ξέρω αν θα βγάλει λιπαρότητα μετά, αλλά στο χέρι έχει ένα γλυκό τελείωμα, βλέπετε. Ενώ γενικά εντάξει, είμαι μαυρισμένη, ναι, μεν. Αλλά όχι, μου άρεσε, κορίτσια. Όπως βλέπετε, έχω γεμίσει σπυράκια δυστυχώς. Αυτά εδώ τα δύο είναι λίτσες. Δεν είναι σπυράκια. Αλλά όλα αυτά εδώ τριγύρω είναι υδροτήρια. Υδρώνω πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απαλό. Έχει το τελείωμα της πούδρας. Ω, κορίτσια, είμαι ευχαριστημένη. Δηλαδή, αν έρθει η Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο θα έχει. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει. Θα έχει πάνω από 10 ευρώ σίγουρα. Νομίζω ότι είναι καλό. Δηλαδή, προκειμένου να πάρετε τη Chanel, δοκιμάστε το κι αυτό. Έχει ένα χρώμα το οποίο είναι καστανό γλυκό, λίγο πορτοκαλίζει, αλλά από τη στιγμή που δεν καθιστά σχήμα στο δικό μου το πρόσωπο, που γενικά πάνω μου κάποια πράγματα φαίνονται πορτοκαλί και έτσι χτυπάνε άσχημα, νομίζω ότι θα κάτσει καλά και σε άλλες επιδερμίδες. Τώρα, για τις πολύ σκούρες επιδερμίδες και τις πολύ μελαχρινές κοπέλες δεν φτάνει αυτό σε καμιά περίπτωση. Εκτός αν το πάρετε με ένα πινέλο όπως σας έχω φέρει αυτό εδώ. Αυτό είναι τη Self. Αυτό εδώ είναι μέσω eBay. Είναι, πώς το λένε,
Είναι τύπου Mac. Λοιπόν, εκτός αν πάρετε αυτό εδώ και κάνετε στα κοψίματα, να πω, να το δοκιμάσω κατευθείαν. Ας το δοκιμάσουμε κατευθείαν. Να το δούμε εδώ μαζί. Δηλαδή να κάνετε 8. Δεν είναι άσχημο, όχι, και κατευθείαν. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω ότι είναι καλό, κοριτσιά. Και αφήνει έτσι πολύ απαλό το πρόσωπο. Έχει τελείωμα πούδρας. Πούδρα, σιλικόνης. Τώρα με το άρωμα εγώ δεν τα πω και ιδιαίτερα καλά με τη σοκολάτα. Αλλά επειδή πολλά κορίτσια σας αρέσουν οι γλυκές μυρωδιές, νομίζω ότι θα ξετρελαθείτε. Με άριστα από το 10, θα βάζα ένα 7,5 νομίζω. Ναι, ένα 7,5. Στη Σανέλ θα βάζα φυσικά ένα 9. Σε αυτό θα βάλω ένα 7,5. Ναι, θα τολμήσω να βάλω ένα 7,5. Αυτό, ας σας το ξαναδείξω, είναι το Bronzy Primer της Bourjois. Τώρα, γιατί το λέει Primer, δεν έχω καταλάβει. Μήπως μπορείς και καλά να το βάλεις και μετά από πάνω να βάλεις και ένα bronzer όπως είναι το αντίστοιχο αυτό εδώ. Υπερβολή. Τέλος πάντων, ας κάνουμε και μια δοκιμή. Ας δοκιμάσουμε και αυτό εδώ, από πάνω, να το δείτε. Κάνω τη μισή περιοχή, τη μισή πλευρά για να το δείτε ακόμα πιο έντονο. Αυτά. Καλό. Καλή μαγιά. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε αφήνετε comment από κάτω. Κάντε like στο βίντεο, κάντε κοινοποίηση, προσθέτε το στα αγαπημένα, κάντε ό,τι θέλετε. Φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.